Εντοπίσαμε ένα δυσυπόστατο του χαρακτήρα της. Να είναι καλά το κορίτσι, εμείς την αγαπάμε και τις δύο. Εμείς δύο χαρακτήρες. Δεν είναι παντελόνι, όλη αυτή η ρίγα είναι σαν γονδολιέρης Θεοπάμε, έλα. Η Ζενεβιέφ μου είπε ότι είμαι σαν γονδολιέρης. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αλλά ελπίζω να μην είναι κάτι πολύ κακό. Σήμερα, κορίτσια, έχουμε φωτογραφία αποχώρησης. Είναι μια δύσκολη αποστολή σημερινή. Έχετε 15 λεπτά για να διαλέξετε, να τρέξετε, να εμπνευστείτε, να ντυθείτε και να φωτογραφηθείτε. Ανοίγει. Snake skin που είναι πολύ hot φέτος. Και μας διαβάζεις. Ξέρετε να διαβάζετε. 3, 2, 1! Θέλω πάρα πολύ να είμαι στο Next Top Model. Δε, η αλήθεια είναι ότι είχα πιο ψηλούς στόχους. Μισράκι, 2014. Είμαι η Ειρήνη. Η αλήθεια είναι ότι είχα πιο ψηλούς στόχους. Μισ, φωτογένεια, 2014. Είμαι η Ειρήνη Στεριανού. Συγχαρητήρια. Πού είσαι? Για υπενθύμισε και στους συναδέλφους, ποιο είναι το look το οποίο συζητήθηκε να σετάρει? Business. Και σε ποια δουλειά δουλεύεις, δηλαδή, σε ποια εργασία? Σκέφτηκα κάτι καλλιτεχνικό. Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι look για το πρωί στη δουλειά και το βράδυ για dinner, ας πούμε. Σπασμένο το look, άμα το σπάσουμε και το απομονώσουμε, το jacket είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Αλλά συστερισμένο με δερμάτινο κολάν. Δεν κάνει πάρα πολύ ωραίο. Απλά, επειδή δεν ξέρω ακόμη με το look, δεν το έχω βρει, δεν ξέρω πώς πρέπει να ντύνομαι και με φόβησε πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς πρέπει να ντύνομαι. Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε πώς να ντυνόμαστε σαν τις fashion bloggers. Έχουμε την κοπέλα μας που φοράει το απλό μαύρο παντελόνι. Η τάση στα δερμάτινα παντελόνια είναι μόνο το μαύρο. Και μετά προσθέτει ένα μαύρο σακάκι. Δεν ξέρω πώς πρέπει να ντύνομαι. Ειρήνη μου, λυπάμαι. Δεν τα κατάφερες. Συγχαρητήρια, Ιωάννη. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί δεν είναι έτσι. Απλά δεν κατάφερα να δείξω πραγματικά το χαρακτήρα μου επειδή είμαι ντροπαλή και με στενοχώρησε πάρα πολύ. Είμαι ντροπαλή. Τίποτα δεν σταματάει εδώ. Έξω από εδώ πιστεύω ότι θα κάνω πολλά περισσότερα πράγματα σε άνθρωποι που θα πιστέψουν σε μένα. Τίποτα δεν σταματάει εδώ, παιδιά. Όλα ξαναξεκινούν. Ειρήνη μου. Παιδιά, δεν είχε τελειωμό. Η Ειρήνη δεν είχε τελειωμό στην καριέρα, όντως. Εντάξει, είχε προσπαθήσει. Ναι, πόσο καλά κάνανε και την κουρέψαν όμως. Πολύ πολυεπίπεδη καριέρα που λέμε. Τι είναι? Πολυεπίπεδη καριέρα. Ρε, παιδί μου, όταν ξεκινάς, μπορεί να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις. Ναι. Μετά σιγά-σιγά, όταν μπαίνει σε μια εκπομπή που τη βλέπει όλη η Ελλάδα, λες επαναπροσδιορίζει τα θέλω σου. Και τις ντροπές σου. Όχι. Να. Πέρασε εγώ με την φορά. Εμένα δεν μου φάνηκε ντροπή. Να πούνε και τα υπόλοιπα παιδιά του πάνελ. Λοιπόν, μη Στράκη. Ωραία. Μη Πελοπόννησο. Δύο τι ωραία. Μπλόγκερ σε εκπομπή μόδα. Σε στυλ μόδα. Άλλη ήταν η μπλόγκερ. Η μπλόγκερ έκανε το όραμά τη πραγματικότητα πάνω στην Ειρήνη. Μισά μια στιγμή. Την έτσι η μπλόγκερ. Το ίδιο. Λουκ. Αυτό που έκανε μετά, αλλά. Το Θράκη με το Πελοπόννησο. Μης. Ναι, δεν είναι διαφορετικό. Δηλαδή δεν πρέπει να κατάγεσαι από αυτήν την περιοχή. Όχι, δεν έχει σημασία. Α, δηλαδή. Όχι, όχι. Είναι ανάλογα, είναι ανάλογα την τουρνέ. Άμα η τουρνέ βγάλει προς Πελοπόννησο, πας προς Μακεδονία. Είναι που θα κάτσει πίλια, Δημήτρη μου. Εντάξει, δεν το ήξερα, παιδιά. Νομίζω μπορεί να κατάγεσαι να εκπροσωπείς τον τόπο. Και μετά ήταν οι περούκες. Ναι. Περούκες που ήτανε? Διευθύνεις οι περούκες. Όχι, ήταν ένα ξενοδοχείο, είναι διαμονή. Και εμένα μου έκανε τύπωση, δεν το ήξερα. Είναι ερωτικά ξενοδοχεία αυτά. Δεν είναι ερωτικά τα ξενοδοχεία. Εμείς τα κάνουμε ερωτικά. Άκου λίγο. Τα ξενοδοχεία τα κάνεις ερωτικά. Δεν μπορεί να το ξενοδοχείο. Κλείχη, μαξιλάρια, ρεσεψιονίστ, το ίδιο. Απλά είναι η διαμονή. Φιλοξενούν τον έρωτα. Δίνει μια ταυτότητα ο ένας από τους δύο. Κάτσε, θα εξηγήσω γιατί. Φοράνε περούκες. Και γιατί έβαλε περούκα μπρε. Όχι, βρε φέι, δεν φοράνε. Εντάξει. Δημήτρη, σε παρακαλώ, ανάλαβε το. Δεν ξέρει τι. Βάλω με πανταχώθε. Όχι, να σου ρωτήσω κάτι. Περούκες φοράνε στις παραστάσεις του Μουτσινά, στο θέατρο. Άλλο αυτό. Ένα εδώ. Εδώ. Και παίζει ρόλο, ρε παιδί μου. Όχι, ήταν το κόνσεπτ του διαφημιστικού, αγόρι μου. Α, και τι με βλέπε ρουκά.
Γιατί η περούκα το χρώμα είναι το θέμα. Σε χαλάει, εσένα το μπλε. Επειδή το έχω συνδυάσει με κάποιες ταινίες εγώ αυτό μπλε. Το έχει ταινίες. Και... ταινίες. Το έχει κάνει η Natalie Portman στο Closer. Θυμάστε τη σκηνή. Δεν γυρίζουν τέτοιες ταινίες. Μπλε περούκα φορούσε και εκεί. Εγώ μόνο μπουζούκα πάω. Λοιπόν, παιδιά, δεν πάω dinner, αυτά είναι ξενοδοχεία κανονικά, τα οποία όμως φιλοξενούν ζευγάρια. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό. Σε άλλα ξενοδοχεία πάνε ζευγάρια. Όχι, σε αυτά είναι συγκεκριμένα. Πας από πίσω πόρτα, παρκάρεις σε συγκεκριμένο σημείο.